Στη Σαμοθράκη θα παραμείνουμε και μετά από αυτά τα εγκομιαστικά σχόλια της Daily Telegraph θα πάμε αυτή τη φορά σε μια ανάβαση που έγινε και θα γίνει ξανά και στο μέλλον από ό,τι μαθαίνουμε. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά με τον υπεύθυνο της πεζοπορίας στο Δρομέα Θράκης, τον Δημήτρη Κωστόπουλο, ο οποίος είναι κοντά μας και πριν λίγες ημέρες ανέβηκε στο ΣΑΟΣ, στο βουνό της Σαμοθράκης και αποκόμισε μάλιστα και πάρα πολύ όμορφες εμπειρίες που είμαστε εδώ για να τις συζητήσουμε. Κύριε Κωστόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πανταζήθη. Ναι, όντως έτσι όπως είναι τα είπατε, την Πέμπτη μας αξίωσε ο Θεός μετά από 3 χρόνια που είχαμε ξανά ανέβει την κορυφή σας σύλλογος, να ξαναπάμε πάλι στην κορυφή και να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία. Αυτή τη φορά βέβαια το έκανα για 2 λόγους, γιατί εγώ την προηγούμενη φορά δεν μπόρεσα να πάω λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την περίοδο, το καλοκαίρι του 2020. Κατάφερα την Πέμπτη μαζί με το φίλο μου τον Άκη, το Μαρακοζάκη, που ήρθε από την Αθήνα και κάναμε αυτή την ανάβαση. Και στο μέλλον θα την κάνουμε ξανά και με το Δρομέα Θράκης και μαζί με συνδυασμό με άλλες διαδρομές στις όμορφες βάθρες που έχει το νησί μας. Πώς ήταν λοιπόν οι συνθήκες, πώς θα τις περιγράφατε, πώς ήταν όλη αυτή η διαδρομή για να ανέβετε μέχρι πάνω στο βουνό? Ήταν μια μοναδική εμπειρία και όπως έλεγε και ο φίλος μου Άκης, είναι πιο δύσκολη από τη διαδρομή που κάναμε μαζί στον Όλυμπο, γιατί το καλοκαίρι του 2021 ανεβήκαμε και στην κορυφή στο Μύτικα, στον Όλυμπο. Αλλά ήταν διαφορετικό εδώ ο βαθμό δυσκολία, διότι ξεκινά από το 0 στην ουσία υψομετρικό, από τα θέρμα που είναι το επίπεδο τη θάλασσα, και ανεβαίνει μέχρι τα 1610 που είναι η κορυφή του Φεγγάρι. Και επειδή αναλλάσσεται αρκετά το τοπίο, ξεκινά πρώτα που είναι δασόδε, και όταν αρχίσει και βγαίνει μετά προ το γυμνό, προ το αλπικό που λέμε το τοπίο, που δεν έχει δηλαδή καθόλου βλάστηση, είναι τόσο βραχώδε και απότομο το έδαφο, που εκεί πρέπει να έχει και κάποιε δυνατότητε. Να έχει πιο καλή φυσική κατάσταση και κάποιες δυνατότητες ορειβασίας για να μπορέσει να φτάσει με ασφάλεια στις 2 κορυφές, που είναι πρώτα η Βουλγάρικη που λέμε, και μετά είναι η κορυφή το Φεγγάρι, όπου έχουμε και τη σημαία πάνω και την ελληνική, στα 1610. 1610 μέτρα. Είναι η κορυφή το Φεγγάρι, ναι. Είναι αλήθεια ότι είναι από τα πιο δύσκολα βουνά στην ανάβαση, γιατί από ό,τι ξέρω έχετε ανέβει και στον Όλυμπο, στο Μύτικα. Έτσι. Είναι από τα πιο δύσκολα βουνά στην Ελλάδα, λόγω της ιδιαιτερότητας και της μορφολογίας που έχει το έδαφος. Γι' αυτό χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση και εννοείται τον απαραίτητο εξοπλισμό, που το τονίζουμε και σε όλους τους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί, να μην το πάρουν αψήφιστα. Το βουνό θέλει μεγάλη προσοχή, ιδίως στα τελευταία μέτρα, όπως βλέπετε τώρα και στην εικόνα, όταν θα περπατήσουμε από τη μία κορυφή στην άλλη, επειδή κινείσαι σε βραχώδες έδαφος και σκαρφαλώνει σε κάποια σημεία. Και βλέπετε τώρα πώς είναι εδώ το έδαφος. Και όσο ανεβαίνουμε από πάνω, γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο. Και σε κάποια σημεία που έχει στενά περάσματα και κάτω είναι ο γκρεμός, είτε κάποιο ρέμα που καταλήγει προς τη χώρα της Σαμοθράκης, θέλει προσοχή. Οπωσδήποτε να βλέπετε εδώ αυτό το συγκεκριμένο σημείο είναι αρκετά επικίνδυνο. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε καλά προσαρμοσμένο πάνω τον εξοπλισμό μας, το σακίδιό μας καλά δεμένο πάνω μας. Λοιπόν, για τον εξοπλισμό, ναι. Τι χρειάζεται για να ανέβουμε ένα τέτοιο βουνό? Έτσι ακριβώς. Και μεγάλη προσοχή, ιδίως στα τελευταία μέτρα που θα πάμε από τη μία κορυφή στην άλλη. Σιγά σιγά δεν μας κυνηγάει κανένας και τον αέρα, επειδή αλλάζουν τα μικροκλίματα στην περιοχή, mm-hmm. δεν ξέρουμε τι καιρό θα συναντήσουμε. Εμείς ήμασταν τυχεροί, μας βοήθησε ο Θεός και δεν είχε αρκετά μποφόρ. Σήμερα, ας πούμε, θα ήταν αρκετά δύσκολο και να κινηθούμε στην κορυφογραμμή και θα ήθελε ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα. Τι άλλο πρέπει να έχει κάποιος μαζί του για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες και να ανέβει ομαλά το βουνό χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα? Βασικό είναι πρέπει να πάμε την πρώτη φορά που θα πάμε, όπως και εγώ που ανέβηκα σήμερα, να πάμε κάποιον άλλον που ξέρει και έχει ξανανέβει την κορυφή, όπως την είχε ανέβει και ο Άκης πριν 3 χρόνια με το Δρομέα Θράκης που είχαμε ξανακάνει αυτή τη δράση. Θέλει να έχουμε κάποιον, όπως είπα, μαζί μας, να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, μία συσκευή GPS σε περίπτωση που χάσουμε τη διαδρομή, αν και η διαδρομή στο συγκεκριμένο σημείο έχει πολύ ευδιάκριτη σηματοδότηση, έχει τα ταμπελάκια που γράφουν Ε6 στη διαδρομή, και όσο ανεβαίνουμε πιο πάνω και γίνεται βραχώδης το έδαφος, υπάρχουν κόκκινες βούλες χαρακτηριστικές πάνω στα βράχια που μας οδηγούν πού θα πάμε, όπως και οι κόκορες που λέμε, δηλαδή η μία η πέτρα πάνω στην άλλη, που μας δείχνει, φαίνεται από μακριά δηλαδή, πώς θα μας οδηγήσει στην κορυφή. Αλλά θέλει προσοχή. Παίζουν ρόλο οι καιρικές συνθήκες. Εσείς τι καιρικές συνθήκες αντιμετωπίσατε? Εμείς, ευτυχώς για καλή μας τύχη, είχε μόνο 2-3 μποφόρ ο αέρας. Αν έχει παραπάνω, πρέπει να προσέχουμε και τις απότομες ρηπές. Ενώ θα είμαστε στην κορυφή, να πατάμε καλά, να στερώνουμε, μην μας χτυπήσει κάποια
δυνατή ρηπή, άρα και χάσουμε λίγο την ισορροπία μας και κινηθούμε και γλιστρήσουμε σε κάποιο βράχο. Αυτό θέλει προσοχή. Και βέβαια, ας είναι καλοκαίρι, το υψόμετρο είναι μεγάλο και πάνω από τα 1000 μέτρα ξέρουμε ότι αλλάζει, υπάρχει το μικροκλίμα και μπορεί να μας πιάσει και βροχή. Δεν ξέρουμε. Οι συνθήκες είναι περίεργες. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως είπα πριν. Υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε στο μέλλον και μια ανάβαση στο βουνό από το Δρομέα Θράκης, έτσι μια μεγάλη ομάδα. Σκέφτεστε, είναι κάτι τέτοιο στα σχέδιά σας? Σκέφτομαι να το βάλω στο πρόγραμμα, όχι για τη φετινή χρονιά, μάλλον από τη νέα χρονιά. Φέτος είχαμε κάνει το τρίμερο που πήγαμε στη Θάσο. Από τη νέα σεζόν σκέφτομαι να το οργανώσουμε. Απλά θα χωρίσουμε τις διαδρομές ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και τη δυναμικότητα που θα έχουμε το κάθε. Της ομάδας μας, δηλαδή το team που θα έχουμε, θα χωρίσουμε βαθμούς δυσκολίας και θα κάνουμε 2 ή 3 διαδρομές αντίστοιχες στην περιοχή. Δεν είναι δηλαδή η συγκεκριμένη κορυφή, δεν είναι για όλους. Θέλει να έχουμε μια αλφα φυσική κατάσταση και όσο γίνεται μικρότερο group, για να μπορεί να ελέγχεται πιο εύκολα. Μάλιστα. Και από εμάς που θα είμαστε, και εγώ που θα είμαι αρχηγός αποστολής, αλλά και τα μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης που θα έχουμε και όποιοι άλλοι βοηθάνε ώστε να γίνει η ομαλή διεξαγωγή της κάθε πεζοπορίας μας. Για να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είστε και μέλος της ομάδας διάσωσης και νομίζω ότι του παραρτήματος εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο σας βοηθάει πάρα πολύ και βοηθάει και όποιος είναι μαζί σας, έτσι. Εννοείται, η υγειονομική κάλυψη είναι το α και το ω και ιδίως νιώθουν και μεγάλη ασφάλεια και ο κόσμος όταν έχει κάποιον μαζί μας που ξέρει πρώτες βοήθειες, γιατί εμείς στην ομάδα διάσωσης έχουμε εκπαιδευτεί και στο ορεινό στοιχείο και στο υγρό στοιχείο και στις πρώτες βοήθειες και έχουμε μια α γνώση και όσο περνάνε τα χρόνια αποκτάμε και μεγαλύτερη εμπειρία και μπορούμε, χτύπα ξύλο αν γίνει κάτι, να μπορέσουμε να επέμβουμε. Να πάρουμε τώρα λίγο και αυτή την ιδιότητα, έτσι, μια παρένθεση πριν πάμε σε άλλες πεζοπορίες. Χρειάστηκε ποτέ, έτσι, θυμάστε κάποια πολύ δύσκολη περίπτωση, κάποια διάσωση σε ένα βουνό της περιοχής που να σας δυσκολέψει αρκετά? Εμάς κάποια διάσωση, δύσκολη διάσωση δεν μας έτυχε. Κάποιοι μικροτραυματισμοί που τους αντιμετωπίσαμε είχαμε και από μέλη της δικιά μας ομάδας, αλλά και ένα πιο δύσκολο περιστατικό που συναντήσαμε στο Νερόμενο στην Παλιά Καβάλα. Μια οικογένεια που καθόταν εκεί στα κιόσκια, στα παγκάκια που είχε κάτω στον καταράκτη, έπεσε μια πέτρα από πάνω στο κεφάλι της και αναγκάστηκε, παρέχαμε τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε μετά στο νοσοκομείο που έκανε και 4 ράματα. Αυτό δηλαδή ήταν καλά, το πιο δύσκολο που. Κάποια μικρό στραμπουλίγματα στο πόδι που είχαμε, αυτά εντάξει, είναι φυσιολογικό να περπατάμε στο βουνό, να τύχουν και αυτά. Τα αντιμετωπίσαμε, δόξα τω Θεώ, περαστικά στους ανθρώπους. Γρήγορη ανάρρωση που είχαν. Και σαν διάσωση δεν κάναμε σε άνθρωπο, κάναμε σε σκύλο, αν θυμάστε. Ναι, ναι, φυσικά. Μαζί με τον κύριο Μιχάλη μας στο Ζεχερίλη στον Άβαντα. Έτυχε ενός κυνηγού ο σκύλος εκείνος χωριανού, που γλίστρησε και έπεσε σε ένα γκρεμό γύρω στα 7 μέτρα και είχε παγιδευτεί ανάμεσα σε κάτι κλαδιά. Καταφέραμε τον κύριο Μιχάλη σιγά-σιγά, κατεβήκαμε, τον βγάλαμε και δόξα τω Θεώ όλα καλά. Μάλιστα. Επιστροφή στις πεζοπορίες, γιατί έρχονται πεζοπορίες από το Σεπτέμβριο για τον Δρομέα Θράκης. Υπάρχει έτσι ένα πρόγραμμα στα Σκαριά, δεν έχει βγει το πλήρες πρόγραμμα. Τι να αναμένουμε το επόμενο διάστημα? Θα ξεκινήσουμε με το καλό στις 3 Σεπτεμβρίου. Όπου θα συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καβάλας, το Wild Water Festival, στην Παλιά Καβάλα και στον Νερόμυλο, που έχει διάφορες εκδηλώσεις, όπως θα έχει και αγώνες, θα έχει μουσικά event, θα έχει φαγητά και διάφορες άλλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους φίλους. Εμείς θα συμμετέχουμε πραγματοποιώντας μια πεζοπορία, όχι αυτή που έχουμε κάνει άλλες 2 φορές στο μονοπάτι του καταλήγει στον καταράκτη. Θα ακολουθήσουμε τη μεγάλη τη διαδρομή, ξεκινώντας από το χωριό της Παλιάς Καβάλας και θα καταλήξουμε στη Μάνα του Νερού και από εκεί στην Καβάλα. Είναι το μονοπάτι του νερού που λέμε. Το δρόμο που ακολουθεί, δηλαδή το νερό, να κατεβεί από την Παλιά Καβάλα στην Καβάλα. Και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε με το λεωφορείο στο Νερόμυλο, όπου θα συμμετέχουμε και εμείς στις εκδηλώσεις και του Πολιτιστικού Συλλόγου της Παλιάς Καβάλας. Και στη συνέχεια θα πάμε στον αγαπημένο μας Άβαντα, εννοείται, μια διαδρομή από τις καινούργιες, που είναι μέρος και του αγώνα που έχουμε οργανώσει τώρα του ορεινού. Δεν λείπει ποτέ ο Άβαντας, έτσι. Δεν λείπει ποτέ ο Άβαντας, είναι στην καρδιά μας. Εκεί ο πρόεδρός μας, ο αγαπημένος κ. Χατζηγεωργίου και ο κ. Μιχάλης μας, που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και το Δρομέα Θράκης, αλλά και όλη την πόλη για να γνωρίσουν τα βουνά και τις ομορφιές τους και να προάγουν και τον εναλλακτικό τουρισμό της περιοχής μας, έτσι, που είναι σημαντικό να το πούμε. Και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Κίρκη, θα επισκεφτούμε τον καταράκτη του Λιβαδίτη, που λόγω εκλογών δεν τον πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα, τον αγαπημένο μας Πεντάλοφο, όπως είχαμε επισκεφτεί ξανά. Θα πάμε στην Κίρκη σε ένα καινούργιο μονοπάτι και στον προφήτη Ηλία.
στην Κομοτηνή. Έχουμε αρκετές διαδρομές, τις οποίες θα βγει δελτίο τύπου στις επόμενες ημέρες αναλυτικά με το τι κάνουμε και τι χρειάζεται να έχουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλές πεζοπορίες και καλές αναβάσεις. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε και αναβάσεις από ό,τι καταλαβαίνω και άλλες και καλή συνέχεια. Καλά να είμαστε ο Θεός να μας βοηθάει και έχουμε μέλλον πολύ ακόμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.